Σόντερα, Μιλίτσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Πάφο. Προγραμματισμένη ονούφια για τις 10:30 το πρωί ήταν η μεταθανάτια εξέταση της ορώτης 52χρονης γυναίκας από την Πάφο, η οποία εντοπίστηκε χθες τη μία μετά το μεσημέρι νεκρή στο σπίτι της. Πρόκειται για Ελληνοκύπρια, η οποία τις τελευταίες μέρες βρισκόταν σε αυτοπεριορισμό, αφού ήταν θετική στον κορονοϊό. Mm-hmm. Όταν χθες πήγε να τη δει ο γιος της, την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Ενημερώθηκε βεβαίως η αστυνομία και η σωρός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Λευκοσίας, όπου εκεί διενεργείται η νεκροψία που θα καταδείξει τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν την άτυχη γυναίκα στο θάνατο. Ναι. Τώρα, υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά τα οποία δεν είμαστε εμείς σε θέση να γνωρίζουμε απαντήσεις και βέβαια θεωρώ ότι δεν μπορεί κανείς να πει κάτι εάν δεν υπάρξει το αποτέλεσμα της νεκροψίας. Της ιατροδικαστικής. Δηλαδή, ποια ήταν η κατάσταση της υγείας της γυναίκας. Mm-hmm. Γιατί δεν πήγε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν υπήρξε σε κάποια μονάδα για το COVID και έμεινε μόνο. Ναι, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε σε αυτό το σημείο αν υπήρχε διασύνδεση του ενός με το άλλο. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχε νοσήσει ήταν αιτία, δεν είμαστε γιατροί του θανάτου, αλλά από εκεί και πέρα θα ρωτήσουμε και τον κύριο Χαριλάου στη συνέχεια, Μιλίτσα, να μας πει. Ακριβώς είναι γι' αυτό το λόγο. Εάν υπήρξε συμπτωματολογία τουλάχιστον. Ναι, σοβαρή. Και θα έπρεπε αυτή η γυναίκα να ήταν στο νοσοκομείο αντί στο σπίτι της. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλίτσα, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Mm-hmm.